Λοιπόν, γεια σας παιδιά μου. Στο βιντεομάθημα αυτό θα υπολογίσουμε τις γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες. Σε ΠΕ και σε ΒΕ που είδαμε στο προηγούμενο βιντεομάθημα. Θα δούμε ακριβώς λοιπόν πόσες είναι οι γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες και δούμε και τη σχέση μεταξύ τους. Θα ξεκινήσουμε από το εξής. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος είναι, όπως ξέρετε, Q ίσον δέλτα διατήρηση ενέργειας. Για να πάμε να τον εφαρμόσουμε λοιπόν αυτόν τον νόμο, παιδιά μου, σε μια ισόχωρη μεταβολή. Σε μια ισόχωρη μεταβολή θα γράψουμε ότι QV ίσον με δέλτα U λοιπόν. Συνεπάγεται, μα η QV δεν την είπαμε ότι είναι N σε V δέλτα T. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν είπαμε. Ίσον με την δέλτα U. Η δέλτα U θα μάθει όμως από παλιότερα βιντεομάθημα ότι είναι 3 δεύτερα νιερ δέλτα ταφ. Άρα λοιπόν, παιδιά μου, αν απλοποιήσουμε το δέλτα ταφ με το δέλτα ταφ, αν απλοποιήσουμε τα μολς με τα μολς, τι μας μένει? Ότι σε V είναι 3 δεύτερα R. Άρα λοιπόν που λέτε, η σε V βγήκε 3 δεύτερα R. Την υπολογίσαμε. Αυτά όμως ισχύουν, να ξέρετε, για μονοατομικό αέριο. Η αλήθεια είναι ότι για διατομικό, τριατομικό κτλ. Αλλάζουν. Όμως επίσημα εσείς διδάσκεστε για μονοατομικό. Λοιπόν, μου λέτε, παιδάκια μου, για να δούμε αν έχουμε μία ισοβαρή μεταβολή. Τότε στην ισοβαρή, το QP μας είναι ίσο με δέλτα U συν W. Έχουμε επιπλέον παραγωγή έργου. Μην ξεχνάτε και τον Γιωργάκη που σας έλεγα σε προηγούμενο βιντεομάθημα, ο οποίος θέλει όχι μόνο σουβλάκια για να χορτάσει, θέλει να πάει και σινεμά. Έτσι λοιπόν, θέλει να πάει και σινεμά. Λοιπόν, το QP, παιδιά μου, είναι N σε P δέλτα T ίσον. Το δέλτα U πόσο είναι? Το δέλτα U είναι, το έχουμε μάθει, 3 δεύτερα νιερ δέλτα T. Δύο μαθήματα. Συν το W, ρε παιδιά, στην ισοβαρή δεν είδαμε ότι είναι P δέλτα V. Άρα λοιπόν αυτό το W στην ισοβαρή είναι P δέλτα V λοιπόν. Και συνεχίζουμε. N επί. Το σε P μας είναι αυτό που ψάχνουμε. Σε P δέλτα T ίσον 3 δεύτερα λοιπόν νιερ δέλτα ταφ συν. Παιδιά μου, η καταστατική εξίσου λέει PV νιερ T. P δέλτα V πόσο κάνει? Κάνει νιερ, όχι T, αλλά δέλτα T. Έτσι λοιπόν, το P δέλτα V κάνει νιερ δέλτα T. Από εδώ τώρα εδώ, παιδάκια μου, σβήνουμε δέλτα T με δέλτα T και με δέλτα T. Σβήνουμε και τα μολς, απλοποιούμε και τα μολς, διαιρούμε δηλαδή με τα μολς. Και τι μένει? Ότι το σε P είναι 3 δεύτερα R συν R. Μάλλον, παιδιά, μέχρι στιγμής τι βλέπετε? Ότι η σε P είναι όσοι η σε V και R ακόμα. Δηλαδή πόσο είναι? Είναι λοιπόν 3 δεύτερα R και R μας κάνει 3 δεύτερα R συν 2 δεύτερα R. Άρα μας κάνει δηλαδή 5 δεύτερα R. Έχουμε λοιπόν, παιδιά μου, εδώ και τον τύπο της ΣΕΠΕ. Η ΣΕΠΕ λοιπόν είναι 5 δεύτερα R. Σαφώς μεγαλύτερη από την ΣΕΒΕ. Πόσο μεγαλύτερη? Κατά ένα R. Άρα είναι σημαντικός ακόμα και ο τύπος λοιπόν που είπαμε μόλις τώρα. Οι τύποι που είπαμε μόλις τώρα που μας λένε ότι η ΣΕΠΕ είναι όσο η ΣΕΒΕ συν R. Και επίσης, να ξέρετε ότι θα χρησιμοποιήσουμε και έναν άλλο συντελεστή που τον λέμε συντελεστή Γ. Ο συντελεστής Γ είναι το πηλίκο ΣΕΠ προς ΣΕΒ. Είναι δηλαδή το ΣΕΠ μας που για μονοατομικό είναι 5 δεύτερα R. 5 δεύτερα R προς το ΣΕΒ μας που είναι 3 δεύτερα R. Αυτό το πηλίκο λοιπόν, παιδάκια μου, διώχνουμε και τα διάρκεια, μας κάνει 5 τρίτα για μονοατομικό αέριο. Γενικώς το γάμα είναι σε P προς σε V. Λοιπόν, αυτά που λέτε, παιδιά μου, για τις γραμμοριακές ειδικές θερμότητες. Και τώρα που μάθαμε και το γάμα όμως, ήρθε η ώρα να μάθουμε την τελευταία μεταβολή. Τι? Υπάρχει κι άλλη μεταβολή? Ναι, υπάρχει κι άλλη. Ποια? Η αδιαβατική μεταβολή.